Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, αλλά δεν έχουμε διαφημίσεις. Ήταν μια απλή υπενθύμηση. Θα πάμε όμως τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έβγαλε η Καθημερινή και έχει να κάνει με την δήλωση, την πρόσφατη δήλωση που έκανε στο πλαίσιο συνέντευξή του ο Στέλιος Παρλιάρος και στοχεύει τον Άκη Πετρετζίκη, λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας πιτσιρικάς, ένα παιδάκι να έχει τον τίτλο του MasterChef, λέγοντας ότι υπάρχουν άλλοι επαγγελματίες με τόσα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, στην πλάτη τους, σε κουζίνες και σε φούρνους μπροστά, που θα μπορούσαν να είχαν επίσης τον τίτλο αυτόν. Ναι, μιλάμε για κανονική επίθεση και μιλάμε για άγριες πόντες του Στέλιου Παρλιάρου προς τον Άκη Πετρετζίκη στην Καθημερινή, στη συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός ζαχαροπλάστης, ο οποίος είπε ότι η τηλεόραση έκανε καλό γιατί ανέδειξε κάποια επαγγέλματα που ήταν παρεξηγημένα. Αλλά από την άλλη, έχει πολύ reality και πολύ κακές εκπομπές μαγειρικής, ειδικά στα πρωινά, λέει ο Στέλιος Παρλιάρος. Και συνεχίζει, πρέπει να υπάρχει χρόνος να δείχνεις τελικά σωστά και να σέβεσαι τους τηλεθεατές. Δεν μπορεί ένα παιδάκι που βγήκε από το MasterChef να μεταδίδει τη γνώση του. Αυτά είπε ο Στέλιος Παρλιάρος για τον Άκη Πετρετζίκη. Κάνει πάρα πολύ εντύπωση για τον Στέλιο Παρλιάρο, που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος και αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρει και μέρος στο MasterChef και είχε πάει εκεί και είχε κρίνει και τον Άκη Πετρετζίκη. Και έχει φιλοξενηθεί πολλές φορές και από το πρωινό μου. Και στο Μέγκα έχει φιλοξενηθεί. Και ανήκει, παιδιά, στο Μέγκα, γιατί η εκπομπή του στο Μέγκα είναι. Καλά, δεν θυμάμαι. Και συνεχίζει και του χρόνου η αλχημίες. Και η δική του εκπομπή είναι πάντα με νέα παιδιά που βοηθάνε και φτιάχνουν τις συνταγές μαζί του. Πάντως εγώ ναι. Από όσο δείχνουν τα πράγματα, δεν θα συνεχιστεί η φέτος. Μήπως είναι και αυτός ο λόγος που τελικά βγάζει προς έξω αυτό το παράπονο. Πίκρα, γιατί φαντάζομαι ότι... γλυκό πίκρη, πίκρα. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι αν συνεχιζόταν η εκπομπή του στο Μέγκα, θα έπρεπε να είναι και καλεσμένο στο πρωινό μου όπως συνήθιζε να κάνει. Δεν θα το έλεγε, φαντάζομαι, τόσο εύκολα αυτό που μόλις είπε. Κάτσε τώρα, εγώ τώρα συνειδητοποιώ ότι θα συνεχιστεί η εκπομπή του Παρλιάρου στο Μέγκα. Ισχύει όμως η φήμη που θέλει τον Πετρετζίκη να παίρνει εκπομπή μαγειρικής ξεχωριστά από το ένθετο του όμορφου του. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ. Από πέρυσι το ακούγαμε. Από πέρυσι το ακούγαμε στη θέση του Food and City με τον Βασίλη Καλίδη. Δεν ξέρουμε ακόμα. Εντάξει, παιδιά, ο Άκης Πετρετζίκης έχει γκέλα αυτή τη στιγμή. Ναι, πολύ και πουλά. Είναι όμορφος, είναι νέος και πουλάει πάρα πολύ και στα κορίτσια. Το είδαμε εμείς και. Η μαγειρική όμως δεν είναι ταλέντο, δηλαδή. Δεν ξέρω κατά πόσο τα χρόνια που φέρει στην πλάτη σου. Περίμενε. Δεν ξέρω κατά πόσο ορίζεσαι στη μαγειρική. Σίγουρα έχει ο χρόνος είναι υπέρ σου. Αλλά δεν είναι ταλέντο. Δηλαδή, ένας νεαρός άνθρωπος δεν μπορεί να έχει φρέσκες ιδέες και να είναι πολύ δημιουργικός στον τομέα της κουζίνας. Να σου πω και κάτι, Ελεονόρα μου. Σχετικά με τον Στέλιο Παρλιάρο και τον Γιάννη Πετρετζίκη, δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, ο ένας είναι μάγειρας, σεφ. Ο Στέλιος Παρλιάρος φτιάχνει γλυκά. Δηλαδή, είναι εξειδικευμένος σε αυτό όμως. Είναι στον ίδιο κλάνο. Ναι, αλλά... Εγώ διαφωνώ στο εξής όμως με τον κύριο Παρλιάρο. Αυτό με τον τίτλο του Master Chef, ο Άκης Πετρετζίκης, τον πήρε αυτό τον τίτλο σε ένα παιχνίδι, σε ένα τηλεπαιχνίδι. Δεν πήγε σε έναν διαγωνισμό. Χωρίς, αλλά να πάνε τα μεγαλύτερα ονόματα. Μου έχει πει σεφ που ήταν μαζί με τον Πετρετζίκη στη σχολή ότι ήταν το αστέρι τη σχολή ο Πετρετζίκης. Και εμένα μου το είχαν πει. Όλοι οι δάσκαλοι του. Δηλαδή αξιοκρατικά και πολύ διακέρδισε και στο MasterChef και στην εκπομπή που είναι. Και ξέρω ότι θα κάνει και κάτι πολύ τηλεοπτικό τις επόμενες μέρες ο Πετρετζίκης πέρα από την εκπομπή που θα συζητηθεί. Mm-hmm. Μάλιστα.